κυρία Κεχαγιά από το Έθνος και να ετοιμάζεται η κυρία Ζορμπά από το Capital. Κύριε Πρόεδρε, ανακοινώσατε χθες ένα πακέτο αναπτυξιακό και κοινωνικό, όπως μας αναφέρατε, με μέτρα πολλά από τα οποία θα εφαρμοστούν μετά από το 2019. Και αναρωτιέμαι πότε θα τα ψηφίσετε, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι δεν πρέπει να προνομοθετήσετε. Και αν τα ψηφίσετε και ακυρωθούν, αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός χθες άκουσε κάποια μέτρα που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Να τα βάλουμε κάτω. Λοιπόν, χθες μιλήσαμε για μια σειρά από μέτρα άμεσης εφαρμογής 1η-1η του 19, που αφορά την μείωση του έμφυα, την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που αφορά την πρόσληψη 3.000 εξειδικευμένου προσωπικού, μόνιμου προσωπικού στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και 4.500 εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή, που αφορά τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, που αφορά την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για νέους μέχρι 25 ετών, που αφορά τέλος την επιδότηση ενοικίου για 300.000 νοικοκυριά και κάποια μέτρα που αφορούν, είναι κίνητρα αν θέλετε, για τους συνεταιρισμένους αγρότες, τους συνεταιρισμούς της ΚΙΝΣΕΠ, με την κατάργηση τέλους επιδιδεύματος, καθώς και την κατάργηση για τις ανενεργές επιχειρήσεις. Αυτά τα μέτρα λοιπόν θα ψηφιστούν μέχρι τέλος του 18, προκειμένου να εφαρμοστούν από 1η-1η του 19. Η μόνη, αν παρατηρήσατε την ομιλία μου χθες, παρέμβαση που αφορά την προνομοθέτηση για το 2020 αφορά τον έμφυα. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι αυτό έρχεται να απαντήσει σε ένα συνολικό σχεδιασμό για τον έμφυα, που είναι σχέδιο της κυβέρνησής μας και αφορά το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε μονάχα να πάμε σε μια μείωση του έμφυα 30% μεσοσταθμικά, 50% έως 50% για τα λαϊκά, τη λαϊκή κατοικία, 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Δεν θέλουμε να πάμε μόνο στη μείωση, την οποία μείωση ο δημοσιονομικός χώρος που έχουμε δεν μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε σε μια χρονιά, αλλά θέλουμε δύο χρονιές για να έχουμε και το δημοσιονομικό χώρο του 20, αλλά μιλάμε για μια δομική αλλαγή στον ίδιο το φόρο. Όταν έχεις 30% μεσοσταθμικά, αλλά πηγαίνεις στο 50% για τα λαϊκά νοικοκυριά, σημαίνει ότι για κάποιους με βίλες στη Νεκάλη ή στη Μύκονο μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερη η μείωση, εν πάση περιπτώσει, για να συνοηθούμε. Θα είναι τέτοια η δομή του φόρου, ώστε να μην είναι λαϊκό χαράτσι. Ο συνολικός σχεδιασμός για τον έμφυα, λοιπόν, είναι το 2020 να έχουμε γυρίσει στο ποσό εκείνο που εισέπρατε η ελληνική πολιτεία πριν εφαρμοστεί ο φόρος αυτός, από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας τότε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι λεγότανε, που ήταν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι 2,6 που είναι σήμερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα Πινοσέτ, που έχει πρόγραμμα Πινοσέτ, μπορεί να πει στον ελληνικό λαό ότι αυτές τις παροχές, όπως τις λέει, και όχι μέτρα ελάφρυνσης, ότι θα τα ακυρώσει. Βεβαίως, είναι στο δικό του διακριτικό δικαίωμα να βγει στον ελληνικό λαό και να διεκδικήσει την εκλογή του, λέγοντας ότι θα ακυρώσει όλα όσα πέτυχε αυτή η κυβέρνηση με πολύ κόπο και με θυσίες του ελληνικού λαού.